Άρα το καλύτερο σχολείο ξέρετε που είναι? Το σπίτι. Εγώ που έμαθα ελληνικά, όχι στο σχολείο. Μήπως έμαθα ορθογραφία, γραμματική και άλλα πράγματα, αλλά ελληνικά έμαθα στο σπίτι. Λοιπόν, οι γονείς πρέπει να φροντίζουν πρώτα ήδη να μιλούν ελληνικά στο σπίτι. Δεν αρκεί μία και δύο ώρες κάθε εβδομάδα το παιδί να πηγαίνει στο σχολείο και ειδικά τώρα με τις καταστάσεις και μέσω διαδικτύου και Zoom και άλλα πράγματα να μάθει ελληνικά. Και το δεύτερο, πρέπει να δούμε και να καταλάβουμε ότι δεν μπορούμε να διδάσκουμε ελληνικά για τα πολλά παιδιά σαν πρώτη γλώσσα και μητρική γλώσσα. Ούτε τον Αθανάσιο δεν τον έδιωξα και ούτε του είπα να φύγει. Και όποιος λέγει τέτοια πράγματα να ντρέπεται. Να πάει να εξομολογηθεί, θα έλεγα, καλύτερα. Πήρε προχθές μία κυρία εδώ στην Αρχιεπισκοπή και ήθελε να εκφράσει τον πόνο της και τα λοιπά. Και αντί να μου μιλήσει ή να πει το όνομα της και το τηλέφωνο και τα λοιπά, μόνο φώναζε ανάθεμα σε μένα. Θέλω για την εκλογή του τότε επισκόπου Τροπαίου νυν Μητροπολίτου, κογονίους κυρίου Αθανασίου. Το πρώτο ήταν απόφαση του Πατριαρχείου να τον τιμήσει, να τον κάνει εν ενεργεία Μητροπολίτη. Κανείς δεν του είπε να φύγει από την Αγγλία, δεν το ζήτησα και ούτε θα του έλεγα να φύγει. Και οι αρχιερείς και εγώ είμαστε υπάκουοι στην Εκκλησία. Ο νυν Σεβασμιότατος λειτουργεί και κάνει σχεδόν ό,τι θέλει. Επίσκοπος δεν έχει ευθύνη για ενορία. Εκεί εστεγάζεται.